οι Αλβανοί δεν σταματούν να μας επιβεβαιώνουν. Φαίνεται πως έχουν επιδοθεί σε μια εκστρατεία εκφοβισμού. Στο στόχαστρο οι γονείς του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Όπως καταγγέλουν στο Σταρ, οι αλβανικές αρχές τις τελευταίες μέρες έχουν βάλει εμπάρκο στα γράμματα συμπαράστασης που τους στέλνουν Έλληνες από κάθε γωνιά της χώρας. Με παίρνουν από όλη την Ελλάδα, παντού, ότι τους γυρίζουν τα γράμματα πάλι στο σπίτι. Σε επίτηδε, σε επίτηδε. Γιατί το κάνουν τότε? Για να μας φοβήσουν. Αυτό γινόταν με το Χότζα τα χρόνια. Από την ημέρα της εκτέλεσης του Κωνσταντίνου, τα γράμματα αυτά είναι βάλσαμο στην ψυχή της μάνας. Η μεγάλη αγκαλιά συμπαράστασης γύρω από την οικογένεια του Κωνσταντίνου φαίνεται πως εξοργίζει τους Αλβανούς. Τα γράμματα του κόσμου μου δίνουν δύναμη και κουράγιο. Και τους ευχαριστώ όλους, όλους τους αγκαλιάζω, όλους μου, όλον τον ελληνισμό. Τα διαβάζω και κλαίω χορτεροκλάψη. Με τα χέρια τους, που είναι βαμμένα με το αίμα του Κωνσταντίνου, τολμούν και τραβούν τη θηλιά του εκφοβισμού γύρω από το λαιμό των γονιών του. Οι Αλβανοί εκμεταλλεύονται τον πόνο της οικογένειας. Τους εκδικούνται που δεν μασούν τα λόγια τους. Η αδερφή του Βορείου Ηπειρώτη φοβάται και ζητά να πάρει θέση η ελληνική πλευρά. Αισθανόμαστε τρομοκρατία. Οι δικοί μου ζουν εκεί. Στο χωριό οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι. Θα θέλαμε πάρα πολύ να επικοινωνήσουν οι αρμόδιοι για την ασφάλεια των πολιτών εκεί. Η τακτική των Αλβανών δείχνει για άλλη μία φορά το πόσο πολύ φοβάται ο κοκκινόμαυρος αετός τις ελληνικές ψυχές της Βορείου Ηπείρου.